Λοιπόν, όμως αυτή η εναλλαγή του καιρού, αυτά τα σκαμπανεβάσματα, αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι τώρα που είχαμε, έτσι, δεν είναι και πολύ φυσιολογικά. Έχουν προκαλέσει και έχουν φέρει λίγο νωρίτερα τις ιώσεις, δυστυχώς. Μας το λένε οι επιστήμονες όλο αυτό το διάστημα. Υπάρχει μια σχετική ανησυχία και για την έξαρση των κρουσμάτων του κορονοϊού. Να καλημερίσουμε την πρόεδρο και εσύ, την κυρία Μίνα Γκάγκα, είναι εδώ κοντά μας στην εκπομπή. Θα τη δούμε την κυρία Μίνα Γκάγκα σε πολύ λίγο. Τόσο για την έξαρση των κρουσμάτων COVID, όσο και για την έξαρση των ιώσεων και στα σχολεία και στους μαθητές. Να την καλημερίσουμε, να την ευχαριστήσουμε πολύ και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε και με τους εμβολιασμούς μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας μέρα και στους δύο. Λέμε ότι γενικότερα έχουν έρθει λίγο νωρίτερα οι ιώσεις και έχουμε και μια αύξηση σε κρούσματα κορονοϊού, τα οποία θέλουμε να γνωρίζουμε αν πρέπει να μας ανησυχούν ή όχι και τι θα πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Να σας απαντήσω. Αυτές τις δύο τελευταίες εβδομάδες σε σχέση με τις δύο προηγούμενες είμαστε μάλλον καλύτερα από άποψη κορονοϊού. Mm. Δηλαδή είχαμε πολύ αυξημένα κρούσματα ουσιαστικά όλο τον προηγούμενο μήνα, αλλά τώρα φαίνεται να είναι λίγο πιο σταθεροποιημένα. Κρατάει και καιρός βέβαια καλά ακόμη. Σίγουρα είναι ανάμεσά μας. Δηλαδή έχουμε σχεδόν 800 εισαγωγές τη εβδομάδα λόγω COVID, άρα σημαίνει ότι τα κρούσματα υπάρχουν. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Και πρέπει να υπάρχει προσοχή κυρίως στα άτομα που είναι υψηλού κινδύνου. Τι ηλικίες νοσούν κατά κύριο λόγο από COVID, κυρία Γκάγκα? Συνήθως, όχι απαραίτητα μεγαλύτεροι άνθρωποι, αλλά άνθρωποι με προβλήματα. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους που είναι παχύσαρκοι, ανθρώπους που έχουν καρδιολογικά προβλήματα, διαβήτη. Αυτοί είναι πιο ευάλωτοι μαζί με τις μεγαλύτερες ηλικίες που πάντα προσέχουμε πιο πολύ. Και άρα είναι ηλικίες που πρέπει να προσέξουν και να φροντίσουν να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ο εμβολιασμός έχει ήδη ανοίξει και είναι σημαντικό να εμβολιαστούμε. Ναι. Οι ιώσεις, πάμε σε συνδυασμό COVID και... Μου επιτρέπετε, ναι, πάνω, ναι, στο COVID. Πάνω στον κορονοϊό. Υπάρχει στην κοινότητα, κυκλοφορεί, έτσι ότι τον περνάμε πιο ελαφρά, δεν σημαίνει ότι δεν είναι εδώ, κυρία Γκάγκα. Βεβαίως. Υπάρχει. Νομίζω ότι το βλέπουμε όλοι ανάμεσα. Όλοι έχουμε κάποιο γνωστό, κάποιο φίλο που είναι με κορονοϊό. Ασυζητητή. Επειδή βλέπω, δεν είμαι πρόεδρος του ΚΕΣΥ, υπήρξα πρόεδρος του ΚΕΣΥ, είναι ο καθηγητής ο κύριος Μπούγας τώρα, πρόεδρος του ΚΕΣΥ. Έχει αλλάξει η κυρία Γκάγκα από πρόεδρος του ΚΕΣΥ, θα το διορθώσουν αμέσως. Θα το διορθώσουν. Θα το φτιάξουν αμέσως. Αλλά το θέμα είναι ότι και τώρα που μιλάμε, μετά την ίωση, όταν επανέρχεται το άτομο, είναι σμπαραλιασμένο. Σε κουράζει να βγάλεις τον κορονοϊό όταν ασθενήσεις. Δηλαδή και άνθρωποι που το περνάνε εύκολα, πολλές φορές αισθάνονται κουράση για αρκετό χρόνο. Μετά δεν μυρίζουν ακόμα. Υπάρχουν προβλήματα. Η αλήθεια είναι το long COVID, κυρία Γκάγκα, το οποίο αργήσαμε να ασχοληθούμε επειδή είχαμε να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό και τα χιλιάδες κρούσματα και την κατάσταση στα νοσοκομεία μας, δεν είναι λίγοι εκείνοι στους οποίους έχει εμφανιστεί ο long COVID και τους ταλαιπωρεί πολύ και για μήνες, για πάρα πολλούς μήνες. Και για χρόνια, θα σας έλεγα. Δηλαδή, ο γιος μου δεν μυρίσει σχεδόν 2 χρόνια από τη φορά που πέρασε την πρώτη φορά το κορονοϊό. Οπότε, πραγματικά πρέπει να προσέχουμε. Είναι σημαντικό και οι άνθρωποι που είναι ευάλωτοι πρέπει να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Τώρα, έλα. Λέω για τις ιώσεις, ο συνδυασμός με τις ιώσεις. Έχουμε έξαρση των ιώσεων. Θα σας ρωτήσουμε μετά και για τον ιό Κοξάκη, που έχει σημάνει συναγερμός κυρίως στη Θεσσαλία. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό το τοπίο, γιατί κάποιοι το συνδέουν με τις πλημμύρες και με τα νερά, τα οποία έχουν μείνει στάσιμα σε διάφορα σημεία στις περιοχές αυτές. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις ιώσεις και αν πρέπει να κάνουμε ταυτόχρονα το εμβόλιο του κορονοϊού, κατά του κορονοϊού και κατά των ιώσεων, της γρίπης. Ωραία. Μπορούμε να τα κάνουμε και τα δύο συγχρόνως. Οι περισσότεροι, ειδικά για μεγαλύτερα άτομα που έχουν πιο πολλά προβλήματα και που θα το ξεπεράσουν πιο. Επειδή το εμβόλιο μπορεί να κάνει λίγο κακοδιαθεσία, λέμε συνήθως να σας αφήσουμε ένα μήνα ανάμεσα από το ένα και το άλλο. Και θα έλεγα, επειδή τα κρούσματα του κορονοϊού είναι πολύ περισσότερα από τα κρούσματα της γρίπης, να ξεκινήσω από τον κορονοϊό. Έχουν αρχίσει και τα δύο οι εμβολιασμοί και για τα δύο. Όποιος έχει ήδη κάνει το ένα, προγραμματίζει το άλλο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή τα κρούσματα της γρίπης στην επιτήρηση, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια, δεν είναι ακόμη πολλά. Ενώ τα κρούσματα του κορονοϊού είναι πολλά καθημερινά. Μας βγαίνει και άλλη ίωση με γαστρίτιδες και τέτοια λόγω του καιρού. Οι γαστρεντερίτιδες είναι κάτι που συμβαίνει κατά καιρούς, που μπορεί να είναι μεταδοτικό και να το δούμε. Εγώ είμαι πνευμονολόγος, οπότε μπορώ να σας πω καλύτερα για τα αναπνευστικά. Για τα αναπνευστικά, αλλά πάντως κυκλοφορεί και αυτό, θέλω να σας πω, και ταλαιπωρεί έντονα τις οικογένειες με μικρά παιδιά. Ναι. Εδώ βέβαια μας έχει έρθει μήνυμα. Ναι. Πες το μήνυμα. Όχι, ας απαντήσει γι' αυτό η κυρία Γκάγκα και θα πάμε μετά στο μήνυμα.
Όχι, πραγματικά, γενικά είναι σημαντικό να προσέχουμε πάντα έτσι ώστε. Δηλαδή, το καλό πλύσιμο των χεριών, ειδικά για τις γαστριτρίτες, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η επαφή, έχουμε μάθει, η επαφή είναι κυρίως για τα αναπνευστικά. Δηλαδή, το να είσαι κοντά με τον άλλον χωρίς μάσκα είναι κυρίως για τις αναπνευστικές λοιμώξεις. Και εκείνοι που πρέπει να προσέχουν είναι οι άνθρωποι που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Και από εκεί και πέρα, η στοιχειώδης αντισηψία των χεριών που μάθαμε ιδιαίτερα στον κορονοϊό πρέπει να συνεχιστεί πάντα. Μάλιστα. Mm-hmm. Το μήνυμά μας. Μας λένε ότι υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση ως προς τα ραντεβού, επειδή υπάρχουν λίγα εμβολιαστικά κέντρα. Έχετε κάτι υπόψη εσείς? Όχι, γενικά βρίσκεις, μπορεί να μην βρίσκεις πάντα δίπλα σου, αλλά υπάρχουν εμβόλια για τον κορονοϊό. Ναι, δεν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, τουλάχιστον δεν έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα να μιλήσουμε για το κοξάκι που το συζητάμε και θέλεις, το κουβεντιάζουμε. Ναι. Θα μας βοηθήσετε και για το κοξάκι, το γνωρίζετε. Πνευμονολόγος λέτε είστε, αλλά έχει πραγματικά τρομάξει πάρα πολύ τους γονείς. Γιατί εκδηλώνεται στα μικρά παιδιά με πολύ ψηλό πυρετό, με εξανθήματα στα χέρια και στα πέλματα. Και μάλιστα έχουμε πάρα πολλά κρούσματα στην Θεσσαλία. Ο κοξάκι είναι γνωστός από πολλά χρόνια, μας κάνει πολλές φορές λοιμώξεις. Όταν ακουμπάει το πνεύμα να κάνει και πάρα πολλές φορές πόνο με την αναπνοή πολύ έντονο. Είναι συχνό και στα παιδιά. Νομίζω ότι το βασικό είναι να διαγνωστεί και να το δει ο παιδίατρος. Δηλαδή, οποιοδήποτε παιδάκι κάνει πυρετό, έχει εξανθήματα και όσο πιο μικρό, δηλαδή τα νεογνά, τα βρέφη, είναι πολύ πιο σημαντικό να πάνε στο γιατρό κατευθείαν για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι γενικά επικίνδυνες λοιμώξεις. Απλώς ειδικά στα μικρά παιδιά χρειάζεται να φροντίσουμε λόγω του πυρετού να μην χάνουν πολλά υγρά, να παίρνουν αρκετά υγρά, να κρατηθούν δηλαδή σε καλή κατάσταση για να περάσει η ίωση. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ πολύ σημαντικά τα όλα όσα μας είπατε. Είπαμε και για τα κέντρα των εμβολιασμών. Πάντως, εδώ να επιμείνουμε λίγο παραπάνω. Έγιναν πολύ λίγα τα κέντρα και εφόσον στρέφουμε τον κόσμο να πάει να εμβολιαστεί, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη, πιο γρήγορη διαχείριση. Έτσι, να μην πάμε μετά από ένα μήνα για εμβόλιο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα ραντεβού που πάει μετά από ένα μήνα. Δηλαδή, όλοι οι γνωστοί μου και οι ασθενείς μου που έχουν ζητήσει. Βρήκα αμέσως. Σε μια εβδομάδα το έκαναν. Ναι, δεν είχα δηλαδή από κανέναν παράπονα, να σας πω την αλήθεια. Μπορούμε να συζητήσουμε και με το. Να συζητηθεί, αλλά δεν έχω, εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει παράπονα. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Κάκα. Την καλημέρα μας. Εξαιρετική. Την καλημέρα μας. Εξαιρετική. Οι όσοι είναι εκεί έξω. Ο κορονοϊός είναι εκεί έξω. Πάρα πολλοί φίλοι που τον έχουν περάσει πραγματικά τους αποδυναμώνει πάρα πολύ. Τον βγάζουν βέβαια, δεν τους συζητάμε τον ιό γιατί έχουν τα εμβόλια τους και τα λοιπά, τα έχουν κάνει όλοι. Αλλά είναι ζώρικος ιός, δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν είναι να παίξεις. Λοιπόν, και βεβαίως όσοι έχουν νοσήματα, η μεγαλύτερη γενιά, διπλά εμβολιασμένοι και επικαιροποιημένα όλα.